Τους 25 βαθμούς Κελσίου ξεπέρασε η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να ξεκινούν δειλά-δειλά τις σκοτεινές αποδράσεις στις παραλίες, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές. Φανταστικά, υπέροχα. Μας θα κάνει καλά η θάλασσα στην ψυχολογία, στην υγεία, στα πάνω στην καλή παρέα, παίρνουν πάρα πολύ ωραία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Σήμερα έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Ήταν λίγο παγωμένη βέβαια στην αρχή, αλλά μετά ήταν τέλεια. Είδα τις φίλες μου, πιάμε καφεδάκι, περάσαμε τέλεια. Είναι υπέροχα, η παραλία καθαρή, ο κόσμος που μας φιλοξενεί εδώ άψογος. Οπότε δεν νιώθω την ανάγκη ούτε διακοπές να πάω, ούτε να ξενιτευτώ. Και πέρσι νομίζω βουλιάξαμε και φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Με την έλλειψη προσωπικού και. Είμαι από τη Γερμανία. Θα μείνω στο νησί σας για 11 ημέρες. Μου αρέσει η θάλασσα, ο ήλιος. Μπορεί το σκηνικό του καιρού το τελευταίο χρονικό διάστημα να επηρέασε τα σχέδια των Ηρακλειωτών για βουτιές σε κοντινές παραλίες, όμως χειμερινοί κολυμβητές συνεχίζουν να μετρούν τα μπάνια τους, καθώς όπως λένε είναι παντός καιρού. Με περπάτημα πολύ πηγαίνω μέχρι κάτω τη ΔΕΗ, λίγο τρέξιμο, γυμναστική που θα κάνω τώρα και εν συνεχεία μπάνιο. Όλο αυτό θέλει έτσι γύρω στις 2,5 ώρες. Και αλλάζει την ψυχολογία. Εντελώς. Εντελώς όμως. Μια χαρά. Τα μπανάκια τσιλιαζόμαστε είναι ωραία. Εμείς τα ξεκινήσαμε την 1η του Γενάρη. Έχουμε τώρα, εγώ έχω 102 μπάνια, το ίδιο και ο φίλος. Ναι, εγώ τα γράφω. Θαύμα. Χειμώνα, καλοκαίρι εδώ, μόνο να βγει ο ήλιος ο αγαπητός. Είμαστε εδώ, προσωπικά κοντεύω τα 95. Η ωραιότερη ψυχοθεραπεία, τζάμπα. Σιγά σιγά, πολύ κόσμο φέτος πιστεύω εγώ. Φέτος θα πήξουμε από τουρισμό. Πήγα στα αεροδρόμια προχθές και έπαθα πλάκα. Λέω ούτε τον Αύγουστο δεν είναι. Δεν ήταν τόσο κίνηση. Οπότε εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, αρκετοί ψηφίζουν Κρήτη για τις διακοπές τους, ενώ άλλοι σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για φθηνές διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, το οποίο θα καλύψει και φέτος 300.000 δικαιούχους. Όπως εκτιμάται, η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός του Ιουνίου. Καλά κάνει όμως, εξυπηρετείται αρκετός κόσμος. Εμάς οι διακοπές μας θα είναι πάνω στην Αθήνα, που είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Όπου περνάτε καλά. Βασικά και την ανάγκη που έχουμε να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Σκοπεύω να κάνω ένα μεγάλο άλμα να πάω στους Αγίους Τόπους. Σε νησί, μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, πού σκέφτεστε? Όσο αφορά τα νησιά, θα πάμε Σαντορίνη που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά κοίταξε, σαν την Κρήτη δεν υπάρχει, τελείωσε. Σαν την Κρήτη εδώ που και να πας εδώ είναι ό,τι καλύτερο.